Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των διαδηλωτών και αστυνομικών. Πριν από λίγο το θερμόμετρο της έντασης τύπησε κόκκινο. Είχαμε συμπλοκές διαδηλωτών με την αστυνομία, με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως είπες, προχώρησαν σε προσαγωγές και χρήση χημικών, Παναγιώτη Σπυρόπουλε. Έγινε μια περιορισμένη χρήση, θα σου έλεγα. Οι περισσότερες ήταν χειροβοβίδες κρότου, κρότου λάψης. Βλέπουμε ότι είναι και κλιμακωτή η αντίδραση της ελληνικής αστυνομίας. Ουσιαστικά αρχικά ήταν αστυνομικοί από τα αστυνομικά τμήματα, αργότερα η ομάδα δράση και όποιε. Είναι σε μεγαλύτερη απόσταση. Είναι οι δημιουργίες των ΜΑΤ για να επέμβουν στην περίπτωση που χρειαστεί. Όπως σου έλεγα νωρίτερα, έχουν γίνει τουλάχιστον μπροστά στα μάτια μας τουλάχιστον 6 με 7 προσαγωγές ατόμων. Οι αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχτηκαν μια επίθεση από μια ομάδα νεαρών και κινήθηκαν εναντίον τους προκειμένου να προχωρήσουν σε προσαγωγές και συλλήψεις. Σου έλεγα και νωρίτερα ότι μέχρι τώρα κυλούσαν ομαλά, θα σου έλεγα, τα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες μικρές αντεγκλήσεις, υπήρχαν κάποιες συγκεντρώσεις ατόμων σε διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες διασπάστηκαν τις εντυγενές τους, όπως τουλάχιστον να αναφέρουν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Είχαμε αυτούς τους προελέγχους, έγιναν πάρα πολλοί, πάνω από 100 μας αναφέρουν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 7 έγιναν προσαγωγές, δεν ξέρω αν θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Ήταν άτομα τα οποία κινήθηκαν από τα Εξάρχεια προς το Πολυτεχνείο που προσήκθησαν και η μία σύλληψη του ατόμου με το αυτοκίνητο με όλα αυτά τα υλικά που είδατε στο εσωτερικό. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και φυσικά θα είμαστε σε απευθείας γραμμή, σε απευθείας σύνδεση μαζί σου. Πάμε να βρούμε τον Μίλτο Σακελάρη. Σε ποιο σημείο της Αθήνας είσαι, Μίλτο, και ποια είναι η εικόνα.